Λοιπόν, εμάς το γκάλωπ που εσείς διαμορφώσατε μέχρι τώρα, θα πούμε για τις 2 η ώρα, δεν δείχνει να έχει κάποιος το σαφές προβάδισμα. Κανένας. Και πράγματι δείχνει να υπάρχει μια κοιλιά σε σχέση με ό,τι αρχικά φαινόταν, ακουγόταν, ότι μπορούσε να αποτελέσει έκπληξη στην εκλογή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται από τα μηνύματα ότι πολλοί από εσάς λέτε τώρα, στην πολύ δύσκολη αυτή φάση, ποιος θα είναι από τους τέσσερους εκείνους που θα συνεργήσει με τον αντιπολιτευτικό του λόγο, με την κριτική του. Ποιος είναι εκείνος που θα συμμαχήσει με τις λαϊκές τάξεις που έχουν ανάγκη μια προστασία, με εκείνους που νιώθουν μια απογοήτευση. Ήδη δημιουργείται ένα μεγάλο πολιτικό κενό από ανθρώπους που απογοητεύθηκαν λίγες μέρες μετά τις εκλογές και λέει, τι θα κάνουμε, έχουμε εδώ μηνύματα. Ψηφίσαμε εκείνο και εκείνο και εκείνο, αλλά τι θα κάνουμε, λέει, απόψε βρέχει, γράφει ο Γιάννης από το Εγάλεο. Και αναρωτιέμαι, τι γίνεται με τους άνεργους Έλληνες και με εκείνους που ζουν στο δρόμο? Ποιος από τους τέσσερους καταλαβαίνει αυτούνου τη δυστυχία, τον πόνο και την αγωνία? Οι πορφυρογέννητοι, οι άλλοι που πουλάνε τρελίτσα και κάνουν του σόουμαν? Τι να πω. Εσείς θα αποφασίσετε βεβαίως. Και τούτο φαίνεται ότι διαμορφώνει κάπως διαφορετικά και την εξέλιξη στο εσωκομματικό παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αν ισχύσει αυτό που μας λέει ο Μπάμπης από την Τρίπολη, ότι πάνε ελάχιστοι στις εσωκομματικές εκλογές, τότε θα καταφανεί πανηγυρικά αυτό που εμφανίστηκε ενώπιόν σας εδώ, χωρίς φτιασιδώματα, μια παρέα από ανθρώπους που ξεκίνησαν ως νέοι, ως μαθητές, ως φοιτητές στην ΟΝΕΔ, στη ΔΑΠ, στις κομματικές οργανώσεις, και σχεδόν όλοι έχουν πάρει διαφορετικό δρόμο. Αυτοί πήρανε νιώθουν, διαφορετικό ή μάλλον, όπως με διορθώνει ο Λεωνίδας ο Στάμος, οι άλλοι αλλάξανε. Εμείς δεν αλλάξαμε. Εμείς είμαστε εδώ ακόμα να νομίζουμε ότι η πολιτική πρέπει να γίνεται για τους αδυνάτους, για τους φτωχούς. Και όχι για αυτούς. Αλήθεια, φοροτεχνικός δεν είπαμε, είστε? Ναι. Ναι, ναι. Να σας πω, κύριε Μανολίτση, τον κύριο Μπακατσέλο τον ξέρετε? Εγώ αυτό ρωτάω, ποιο που είναι τώρα κατηγορούμενος, μέσα στις 35 κατηγορούμενους, με τον κύριο Φιλιππίδη και τους λοιπούς, ποιος είναι αυτός? Μήπως, ρωτάω, δεν ξέρω, μήπως είναι ο παθαρός του Βανιτζέλου? Δεν το ξέρω. Είναι της οικογένειας. Όχι, δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν πολλοί. Μπορεί να μην είναι ο αδερφός. Ρωτάω. Μπορεί να είναι. Αλλά είναι ψιός, να είναι ξάδερφος. Εσείς δεν ξέρετε? Είναι της οικογένειας. Της οικογένειας. Αν ήταν άλλος οικογένειας για ανάλωνε αρχηγού κόμματος τα κανάλια, και ειδικά ξέρετε τώρα το πιο κανάλι απ' όλα, και κύριος αυτός που βγαίνει και μας κάνει, που μας ανατρέπει τα πάντα. Λοιπόν, τι θα γινόταν αλήθεια? Πόσες ώρες θα το παίζανε το κανάλι? 50 ώρες. Σαν την offshore του Χαϊκάλη που αποδείχθηκε μούφα. Έστειλε η Κυπριακή Δημοκρατία έγγραφο ότι ο Χαϊκάλης δεν είναι ούτε σε offshore. Ναι, αλλά ο Χαϊκάλης τώρα δεν είναι στη Βουλή, κύριε Παπακυριακόπουλε. Θα του δώσει. Ενώ οι άλλοι. Είναι όμως ο κύριος Σταθάκης, κύριε Νικολόπουλε. Ναι, ενώ ο κύριος Σταθάκης είναι στην κυβέρνηση όμως. Και στην κυβέρνηση, κατάλαβες? Γιατί οι ίδιες εφημερίδες που φούσκωναν την υποτιθέμενη υπόθεση Χαϊκάλη που δεν υπήρχε, το θέμα του Σταθάκη το είχαν βάλει κάπου στη γωνίτσα. Έτσι και θα σου υπενθυμίσω ότι οι μεγάλοι κομμουνιστοφάγοι του Σαμαρά του είχαν δώσει και άφεση αμαρτιών στη Βουλή όταν είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας του για το σκάνδαλο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έτσι, και να τα λέμε όλα. Για να καταλάβουμε. Για να καταλάβουμε. Μην τα σαρώνουμε όλα. Έχει αποδειχθεί κάποιο σκάνδαλο με το Σταθάκη. Μα πώς θα αποδειχθεί αν δεν δικαστεί?
Ζήτησε ο εισαγγελέας την άρση ασυλίας του. Συγγνώμη, μόνο ο Σταθάκης. Δεν γνωρίζω την υπόθεση. Όχι, αλλά, δεν την γνωρίζω. Αλλά, μισό λεπτό. Αλλά μόνο ο Σταθάκης ήταν εκεί πέρα. Δεν υπήρχαν άλλοι που δεν έχουν ασυλία του. Για να αποδειχθεί αν ήταν ή δεν ήταν. Μισό λεπτό. Μα συνεχίζει. Μα συγγνώμη τώρα, κοιτάξτε. Έστω ότι ο κύριος Νικολόπουλος που έχει βουλευτική ασυλία μεταφέρει βαλίτσες και ταΐζει άλλους 10. Η δικαιοσύνη το βαλιτσοφόρο δεν θα κοιτάξει πρώτα. Κοιτάξτε, εάν δεν αρθεί ασυλία, εγώ με σκάδαλα πώ θα διερευνηθεί. Πέρι του ηθικού και του νόμιμου, κύριε καθηγητά. Αφήστε τώρα κι εσείς τη συντεχνία σας τώρα. Γιατί είπαμε για τον καθηγητή. Μια στιγμή, διότι στο αλλά άλλο ρωτάω. Υπάρχει το ηθικό και το νόμιμο. Μιλάμε για σκάνδαλο. Το ηθικό και το νόμιμο υπάρχει. Το σκάνδαλο τη Παντίου, κύριε καθηγητά. Τα ξεχάσαμε αυτά. Είχαν αναμειχθεί πάρα πολύ εκεί και πολλοί εξ αυτών, επειδή συνέβη να ξέρω τον Μακαρίτη, τον Μεταξόπουλο, είναι ορισμένοι οι οποίοι πλάκησαν χωρίς να έχουν ευθύνη. Μην τα βλέπετε έτσι. Έχω κάνει εγώ πρόεδρο σε τμήμα. Τώρα συζητούμε περί του ηθικού και του νομίμου. Όχι, το ηθικό υπάρχει και το αυτό. Ακούστε. Υπάρχει, υπήρχε μόνο στην εποχή του Καραμαλή. Υπάρχει από τη στιγμή του Γιάννη Αγιάννη και του Βίκτορα Ουγκό με τους αθλίους. Υπάρχει που κλέβει το ψωμί και εντάξει, δεν είναι νόμιμο, αλλά είναι ηθικό διότι πεινάει. Το θέμα το αυτό έφεσες. Ένα εκατομμύριο ευρώ το λες και λίγο. Τώρα αυτό λες και λίγο πάντα σπάνιο. Εδώ τώρα δεν έχουμε σύγκριση δύο ανώμερα. Εγώ σας λέω κύριε Γουδί. Είπες ότι ο Χαϊκάλης δεν είναι σήμερα βουλευτής και ο Σταθάκης είναι υπουργός. Αυτό δεν είπες. Άρα λοιπόν, για να πάμε στο διατάφτα, ορθή η επιλογή του Αλέξη του Τσίπρα να καλύψει τους συνεργάτες του και να το πάρει πάνω του. Λάθος η επιλογή του Καμένου που άκουσε τις σιρήνες και άφησε το Χαϊκάλη απ' έξω. Γιατί σήμερα ο Χαϊκάλης που δικαιώθηκε, σήμερα ο Χαϊκάλης που δικαιώθηκε είναι εκτός της λίστας. Σε παρακαλώ. Τον άφησε έξω από τη λίστα και εσύ μου λες για το τίποτα. Για 5.000 ευρώ. Σήμερα ήρθε το χαρτί. Έτσι. Για 5.000 ευρώ, Αντρέα. Και για 1 ευρώ. Όχι όλοι μαζί. Είναι λάθος. Για 1 ευρώ. Είναι λάθος. Έτσι. Είναι λάθος. Ένα ευρώ. Εάν η περίπτωση Σταθάκη είναι έτσι. Είπε όπως... κάτι ο κύριος Μανολίτσης για να σας επαναφέρω. Και λέει, αν αυτό το είχε κάνει κάποιος άλλος. Εάν εμένα ήταν ο κουνιάδος μου, ο Μπατζανάκης μου, ο πεθερός μου. Στο πες, στα μανταλάκια θα ζουν κρεμασμένος. Εμένα, τι θα μου έλεγαν, ότι το ήθος τη αριστερά δεν αντέχει. Καλά, εσένα σου λένε πολλά. Μα για αυτό είπε ο κ. Μανολίτση. Γιατί και κύριε λέει, έτσι, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό που είπε ο κ. Μανολίτση. Κύριε Κυριακό, η περίπτωση. Ο κ. Αντρίκος Παπανδρέου, καθηγητή κι αυτό. Ο οποίο είναι σύμβουλο στη Γιουνιζεστιόν. Έκανε τα συνέδρια με τον Γρυβαία που έπαιρνε ο Γρυβαία και μάτσωνε τα λεφτά από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Πείτε μου λοιπόν κύριε Γουδί, γιατί και εσείς κάπου το συνάψας πρέπει να το τακτοποιήσετε. Ο Παπαδρέου είναι καθηγητής λοιπόν, πολιτικής. Ο Ανδρίκος ο Παπαδρέου πότε πήρε άδεια από το Πανεπιστήμιο ως οφείλη για να κάνει αυτές τις παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες. Για να το πιάσουμε πολύ απαλά. Πότε την πήρε. Ποιος καθηγητής μίλησε από το περίγυρό του και να πήρε παιδιά. Εδώ Νικολόπουλος γίνει και λέει ρε παιδιά αυτός πρέπει να ελεγχθεί. Για βουλευτές είναι τυπική φύση. Αλλά να πω για το Σταθάκη. Ποιος καθηγητής βγήκε να πει ρε παιδιά. Κύριε Παπακυριακό, πώς είναι δυνατόν. Για να πάρουν όλοι το λόγο. Να βρεθεί με ένα εκατομμύριο. Ένα λεπτό. Ο κύριος Ανδρίκος Παπανδρέου να κάνει 5 δουλειές ακόμα. Υπερκαλύπτουν τους τίτλους. Κύριε καθηγητά, κύριε καθηγητά. Κύριε Μανολίτση, αν μου επιτρέπετε, αμέσως θα σας δώσω το λόγο. Ο κύριος Μανολίτσης είναι απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε. Αντρέα. Πώς πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Ένα λεπτό, Λεωνίδα, κάνε μου τη χάρη. Αντρέα. Καταδικάστηκε, μιας και είπες για τον Παπανδρέου, διάβασα ότι καταδικάστηκε ο Πάνος ο Καμένος και ο Τόμπρας που είναι εδώ σε ελβετικό δικαστήριο για μια υπόθεση που το Ολυμπία είχε πρώτο φέρει και εγώ είχα πάει και στο δικαστήριο και εγώ είχα πάει στη Βουλή πριν καν συνεργαστώ με τον Πάνο τον Καμένο. Είναι αλήθεια, είναι ψέματα. Εκεί λοιπόν μια και μιλάμε για διαφθορά. Για ποια υπόθεση κατάλαβες, τη λέω, για να καταλάβει και ο κόσμος. Δεν... Για τα CDS που υποτίθεται δεν είχε εκδώσει η Unizestion. Πρώτον, η Unizestion είχε εκδώσει και δελτίο τύπου που καλούσε τους επενδυτές της να αγοράσουν CDS. Γιατί υπάρχει απόφαση δικαστική. Έτσι. Υπάρχει, λέει, μια απόφαση που προφανώς την ήξερε ο κύριος Μημαράκης μόνο. Και πώς την ήξερε?
ο κύριος Αντρίκος Παπαδρέου και ο Μεϊμαράκης θα την ήξεραν μόνο αυτή την απόφαση. Στην οποία υπάρχει γιατί μια καταδίκη ερήμη. Γιατί το λες. Γιατί σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο κύριος Μεϊμαράκης το έχει αυτό το χαρτί στα χέρια του. Α, και δεν βγήκε να το διαψεύσει ο κύριος Μεϊμαράκης. Θα μιλήσει τώρα του καταδικαστή. Κάτσε λοιπόν, να μην πρόσεχε να δει τώρα. Ερήμη λοιπόν, ερήμη σε ένα ελβετικό δικαστήριο. Καταδικάστηκαν. Αλλά έλα που λέει η απόφαση ότι ο Τόπρας ήταν παρόν ενώ δεν ήταν. Ο Πάνος ο Καμένος ερήμην καταδικάστηκε. Ερήμην ήταν η καταδίκη και μετά έγινε έφεση και τα πήραν όλα πίσω. Αλλά εδώ υπάρχει για το μεγάλο θέμα. Δικαστήριο, για το ελβετικό δικαστήριο. Ναι, ναι. Ναι. Και εδώ πέρα υπάρχει μεγάλο θέμα για να δείτε ότι η διαφθορά και η σύψη εν τέλει είναι διεθνής. Αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής πριν. Το ελβετικό δικαστήριο αναγνώρισε ότι κάποιος μέσα στο ακροατήριο και ήταν ο Τόμπρας, χωρίς ο Τόμπρας να είναι εκεί. Εγώ λοιπόν άκουσα να το δω εδώ. Αυτό είναι αλήθεια που άκουσε. Όπως το λέει ο Αντρέας, άκουσε να δω. Συγγνώμη. Δεν ήσουν στη δίκη. Εγώ λοιπόν στην Ελβετία δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Έχω πάει μόνο στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. Και στο Παγκράτη. Την Ελβετία και στο Παγκράτη. Έχει το Παγκράτη. Δεν έχει Νέα Ελβετία το Παγκράτη. Ας το Παγκράτη, τώρα έχουμε θέμα. Δεν έχει πάει εκεί. Λοιπόν, άκου να σου πω λοιπόν. Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται ότι αυτοί που μας κουνάνε το δάκτυλο εμάς τους Ελβετίες. Ωραία, είσαι σίγουρος. Μήπως πήγες και δεν το ξέρεις. Εκτός αν υπνοβατώ, ας πούμε, για 3-4 24 ώρα και δεν κατάλαβα ότι ήμουν στο δικαστήριο. Εντάξει, είναι μεγάλο το. Είναι όμως σοβαρό το θέμα. Δεν πάει υπνοβάτη. Είναι σοβαρό το θέμα. Και ποιος είπε ότι είναι ο Τόμπρας. Είναι σοβαρό το θέμα, άκουσε με σε παρακαλώ. Εμάς μας κουνάνε το δάκτυλο άνθρωποι που είναι 10 κλάσεις απατεώνες χειρότεροι από το χειρότερο απατεώνα. Οι Ελβετοί λοιπόν, οι Γερμανοί, όλες αυτές οι σοβαρές δίθεν χώρες. Η σοβαρή δίθεν χώρα Ελβετία έχει ένα δικαστικό σύστημα διάτρητο και της πλάκας που του επιτρέπει να βγάζει δικαστικές αποφάσεις που να λένε ότι ο Τόμπρας ήταν παρόν. Καλά τώρα, το σύστημα εσύ αμέσως. Ελβετική δικαιοσύνη την έβγαλε αυτή την απόφαση. Είχες και απόφαση. Μα άμα πήγε κάποιος και είπε ο Τόμπρας. Άμα πήγε, περίμενε. Σε παρακαλώ λέω. Κάτσε ρε παιδιά τώρα. Όταν πήγε κάποιος και είπε ο Τόμπρας, έπρεπε ο πρόεδρος του δικαστηρίου να πει ταυτότητα διαβατήριο. Δηλαδή, έδειξε. Εάν έδειξε, εδώ μιλάμε. Ότι εδώ μιλάμε για οργανωμένη απάτη. Ωραία. Μιλάμε για οργανωμένη το αποκλείσαι απάτη. Αυτό. Όχι, σου λέω. Όχι, αποκλείεται. Μα γιατί για να κληθεί στο δικαστήριο πάει μέσω πρεσβείας. Και η πρεσβεία δεν μπορούσε να δώσει σε έναν άλλο Τόμπρα με πλαστά διαβατήρια. Αν με αφήσει να πληρώσω, θα σου πω πώς είναι. Πρώτον, εγώ δεν πήρα ποτέ καμία κλίση. Ακριβώς. Και η κλίση, επειδή είναι από δικαστήριο στο εξωτερικό, έρχεται μέσω Υπουργείου Εξωτερικών. Πού πάει όλο αυτό, Μπράς. Εάν όμως είναι το δεύτερο, που πήγε κάποιος εκεί πέρα Μητσικώστας και παρήσανε τον Τόμπρα και είχε μαζί του και πλαστό διαβατήριο, επειδή η Ελβετία είναι η πιο παρακολουθούμενη χώρα του πλανήτη, στις ελβετικές αίθουσες δικαστηρίων υπάρχουν κάμερες και εγώ έχω ζητήσει να μου δοθεί. Έχω ζητήσει μαζί με τα πρακτικά της δίκης να μου δοθεί και η κασέτα από την τηλεκάμερα για να δω ποιος Μητσικώστας πήγε εκεί λοιπόν, και παρήσανε τον Τόμπρα. Αλλά εγώ θέλω να δω δύο πράγματα. Ένα λεπτό. Θέλω να δω δύο πράγματα. Ότι κάποιος πήγε και είπε είμαι ο Τόμπρας είναι δεδομένο. Γιατί το γράφουν τα πρακτικά. Θέλω να δω όμως αν σε αυτόν τον κάποιο ζητήθηκε ταυτοποίηση. Οπότε εκεί υπάρχει τεράστια ευθύνη της ελβετικής δικαιοσύνης, δηλαδή του ελβετικού δημοσίου, στο οποίο θα στραφώ να ζητήσω αποζημίωση. Ή αν κάποιος απατεώνας εμφανίστηκε εκεί και με πλαστό διαβατήριο λέγοντας ότι είμαι εγώ, οπότε πρέπει να δω ποιον εξυπηρέτησε. Και το ποιος εξυπηρέτησε, Νίκο μου, φαίνεται αμέσως από την απόφαση. Γιατί στα δικαστήρια εξυπηρετείται πάντα αυτός που κερδίζει τους τη δίκη. Τους διαδίκους εξυπηρέτησε. Αυτός που κερδίζει τη δίκη εξυπηρετήσε. Τους διαδίκους. Και επειδή κέρδισε τη δίκη γιονιζεσιών για να ξεπληθούν τα CDS και για να πούνε ότι, λοιπόν, και για να πούνε ότι όπως ήταν λάθος το στοιχείο αυτό, είναι λάθος και όλα τα στοιχεία της δικογραφίας που από τις δικές μου αποκαλύψεις είναι εδώ στην Ελλάδα, φροντίσανε εμένα να με καταδικάσουν λέγοντας ότι είμαι παρόν χωρίς να είμαι, για να απαξιώσουν τη μήνυση που έχω καταθέσει με τον Γιώργο Τονούλα εδώ από το 2010 και από την οποία κινήθηκε όλη η ιστορία με τα CDS. Έχουμε, έχουμε μόνο δύο λεπτά στη διάθεσή μας. Κύριε Μανολίτση, να μην ανοίξουμε άλλο θέμα, κάντε μου τη χάρη σε δύο λεπτά. Θέλω να μου επιτρέψετε να κλείσουμε ζητώντας από τον Χρήστο τον Γούδη. Πήρα μια απάντηση, κύριε καθηγητά. Έκανα μια ερώτηση για το μάθημα των θρησκευτικών. Ναι. Στον κύριο Φίλη. Από Θεού άρξαστε, λέει, αλλά εμείς θα κλείσουμε αντί να αρχίσουμε από εκεί. Και μου απάντησε ο κύριος Φίλης ότι είναι αναχρονισμός να διδάσκουμε στα σχολεία τα θρησκευτικά
Εγώ είπα, θα πέσω στη φωτιά. Αύριο θα πάρω το λόγο στη Βουλή. Θα είμαι στο πλευρό του Νίκου του Παπά, του Αλέξη του Τσίπρα για τη διαπλοκή. Αλλά ακούστε, αν αρχίσουν τώρα να μη σέβονται ούτε εμάς τους κυβερνητικούς εταίρους, ούτε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που δεν θέλει ούτε οι εικόνες να κατέβουν, ούτε την πατρίδα, ούτε τη θρησκεία, ούτε την οικογένεια. Έτσι, ανεξάρτητα τι κόμμα είναι. Θα ξαναγυρίσουν στο έτσι, 40%. Ένα λεπτό. Θέλω να μου πεις λοιπόν, όλα αυτά τα πειράματα που γίνανε στην Ευρώπη, όπου γίνανε, με τα πολυπολιτισμικά, μου ήρθε τώρα από τον Παπανδρέου, γιατί αυτός μας τα πρωτόφερε μαζί με τον Σιμίτη. Όλα αυτά τα τρελά. Δηλαδή, αυτά που έλεγε ο Κίσιγκερ. Άμα εμείς τα πειράξουμε, τα είπε, δεν τα είπε, γιατί κάποιοι μου λένε ότι δεν τα είπε ποτέ. Δεν, δεν έχει τεκμηριωθεί ποτέ, ναι, ότι εντάξει, δεν πειράζει. Δεν τα είπε. Ναι. Αυτά λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, που κρατήσανε αυτό εδώ τον μικρό λαό όρθιο. Εσείς πώς το σχολιάζετε σαν ναι. πανεπιστημιακός. Ναι, ναι, έχει δύο απόψεις έχω για το θέμα. Το ένα είναι ως προς την αριστερά. Το οποίο, αυτό το οποίο λέει ότι είναι αναχρονισμός. Εκεί θέλω να σχολιάσω. Η αριστερά έχει κολλήσει σε θεωρίες όπως είναι οι μαρξιστικές θεωρίες, οι δαρβινικές θεωρίες, οι οποίες πλέον έχουν υπερκεραστεί από την επιστήμη. Και η κοινωνιολογία και όλοι αυτοί έπονται. Δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη το πρόβλημα, το περιθεού πρόβλημα. Το ότι η επιστήμη δηλαδή στη σύγχρονη έκφανσή της είναι πολύ πιο ανοιχτή και πολύ πιο θετική στην έννοια του Θεού υπό την ευρεία έννοια. Μεγάλη συζήτηση να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Άρα η αριστερά απλώς έπεται των εξελίξεων της πρόοδου, να το πω έτσι. Ως προς το δεύτερο θέμα τώρα είναι βαρύνει την Εκκλησία. Δηλαδή το θέμα των θρησκευτικών, το θέμα της παρουσίας της Εκκλησίας στη σύγχρονη εποχή με τις πιέσεις που δέχεται η Ελλάδα, εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα της Εκκλησίας. Δηλαδή είναι μια Εκκλησία άτονη, μια Εκκλησία νοχελική, μια Εκκλησία η οποία κατά κάποιο τρόπο απαθής έναντι του εξισλαμισμού της χώρας και αυτοί έχουν την ευθύνη. Δηλαδή εάν ήταν ο Χριστόδουλος δεν θα μπορούσαν εύκολα να περάσουν αυτά ούτε να λεχθούν. Θέλει η Ελλάδα όχι μόνο από θρησκευτικής απόψεως σήμερα αλλά και από ψυχολογικής απόψεως φοβούμε ή μάλλον εύχομαι τι να πω ότι θέλει ένα να ευχηθείς για να κλείσουμε ένα, μια ευχή δυνατή ένα επιχείρημα κύριε Νικολόπουλε να τελειώσω, έναν κοσμά ετωλό ο οποίος είχε πει και αυτό και αυτό είναι η ειδοποίηση στις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι πλούσιοι θα γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί θα πεθάνουν. Είδατε ότι κύριε Νικολόπουλε. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ εκεί το πάει. Κύριε Νικολόπουλε, κάτι πολύ σημαντικό. Επί κάτι πολύ σημαντικό να το πείτε αύριο στη Βουλή για τα θρησκευτικά. Κάτι πολύ πρακτικό. Πολύ πρακτικό. Να υπενθυμίσεις στους συντρόφους ποιος ήταν αυτός που κατήργησε τα θρησκευτικά τον 20ο αιώνα. Από τα σχολεία. Ο Αδόλφος Χίτλερ το 1937. Λεωνιδάς και αυτό να κλείσουμε. Αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής. Αν ήταν λέει ο Χριστόδουλος, τελικώς συμφωνούμε ότι οι προσωπικότητες δίνουν δυναμική άλλη η μεγαλύτερη ή μικρότερη στην ομάδα τους. Φυσικά. Σαν προχτές λοιπόν θα γιόρταζε αν ήταν κοντά μας ο Χριστόδουλος. Ας τον κρατήσουμε στην σκέψη μας, στην καρδιά μας με όσα εκείνος προφητικά είχε πει και είχε προειδοποιήσει, αλλά προπαντός με όσα είχε ζητήσει να κάνω εγώ και να κάνετε κι εσείς και να κάνουμε όλοι μαζί για να κρατήσουμε και την αξιοπρεπιά μας και τον τόπο ελεύθερο, αλλά και για να συνεχίσουμε την ιστορία μας. Είμαι σίγουρος ότι το μπορούμε και θα το καταφέρουμε και οι δυσκολίες θα μας βγάλουν πιο δυνατούς. Ευχόμαστε και η κυβέρνηση αυτή εδώ γρήγορα να βρει την περπατησιά της και να δικαιώσει τις προσδοκίες και εκείνων που την ψήφισαν και εκείνων που δεν την ψήφισαν. Καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε πολύ. Κάθε Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ και θα φωνάζουμε το Μαξί μου ακούει με τη δικιά σας τη φωνή. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Καλό σας βράδυ.